Εγώ ήμουν εκεί πέρα, πήγα εκεί. Εδώ πέρα βρίσκεται το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, το ΜΑΣ, που είναι συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα, επιτροπών ετών από ιδρύματα από όλη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα δεκάδες φοιτητές από όλα τα ΕΗ και τα ΕΗ της Αθήνας, γιατί σήμερα η κυβέρνηση, μέσα στο κατά καλό καιρό, κατατίθεται στη Βουλή ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο για την παιδεία, που έρχεται σε συνέχεια του 4ου Μνημονίου, ουσιαστικά είναι η εφαρμογή του μέσα στις σχολές μας, ουσιαστικά βάζει νέους ταξικούς γραμμούς, νέα εμπόδια για μας τα παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν, βάζοντας δίδακτα στα μεταπτυχιακά, που σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν έχει οικογένειά του λεφτά θα πετιέται απ' έξω. Διαλύει ό,τι πραγματικά έχει μείνει όρθιο μέσα στις σχολές μας, βάζει νέα εμπόδια, κλείνει την πόρτα για τα φτωχά λαϊκά παιδιά και ταυτόχρονα την ανοίγει για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ουσιαστικά διαμορφώνει ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που μέσα θα βγάζουν τεράστια κέρδη λίγοι και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν και θα δουλεύουν σε άλλες συνθήκες. Οι φοιτητές θα παίρνουν κουτσουρεμένη γνώση η οποία θα είναι εμπόρευμα και πανάκριβη. Και εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να περάσει. Δεν τσιμπάμε στα παραμύθια της κυβέρνησης περί δίκαιης ανάπτυξης, υπομονής ότι θα βγούμε από το τούνελ. Δεν πιάνουν τα κόλπα που λέει ότι μπαίνοντας ο Αύγουστο φέρουν τέτοια νομοσχέδια. Δεν θα μας βάλει στην άκρη. Και είμαστε εδώ πέρα να στείλουμε αυτό το μήνυμα και να συγκεντρωθούμε στον αγώνα που δίνουμε όλο τον χρόνο, όλο το προηγούμενο διάστημα και θα το δώσουμε ακόμη πιο δυναμικά, μαζικά και μαχητικά. Υψώνουμε το ανάστημά μας και λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα περάσει, ότι εμείς φοιτητές είμαστε ενάντια σε αυτά τα μέτρα που πάνε να εφαρμόσουν. Τι γίνεται με αυτό το νέο νόμο, τι ακριβώς. Για τη γραμματικά, δηλαδή, γραμματικά τι ζητάτε. Ωραία. Με βάση και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πρόκειται να πουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Τι ζητάτε από αυτή την κινητοποίηση από την κυβέρνηση. Ωραία. Σε τι διαφωνείτε με το νομοσχέδιο. Ωραία. Εμείς ζητάμε κάθε παιδί λαϊκής οικογένειας να έχει πρόσβαση στα πανεπιστήμια, κάτι το οποίο πρόκειται να εμποδιστεί με βάση και το νέο νομοσχέδιο, να μην υπάρχουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά όπως και στα προπτυχιακά, να είναι ελεύθερη η πρόσβαση κάθε παιδί στη σύντηση και τη στέγαση.